Καλησπέρα, τι κάνετε? Σήμερα έχετε έρθει εδώ πέρα για πρώτη ή για δεύτερη φορά, για να δείτε για πρώτη ή για δεύτερη φορά μια επιχειρηματική ευκαιρία. Όταν κάποιος είναι να ξεκινήσει μια δικιά του επιχείρηση, όταν σκέφτεται σε ποιο χώρο θα δραστηριοποιηθεί, είναι καλό να μην ασχολείται μόνο με κάτι που θα θεωρεί αυτός ότι είναι ζωστό, αλλά να υπάρχουν και να κάνει και μια έρευνα, τέλος πάντων, να κοιτάξει γύρω του τι πετυχαίνει. Οπότε, αν αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι κοινοί παρανομαστές των επιχειρηματικών επιτυχιών της τελευταίας δεκαετίας, σίγουρα θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα. Έχετε έτσι στο μυαλό σας? Δηλαδή, όταν σκεφτούμε εμείς ποιοι πετύχανε, ποιες μεγάλες εταιρείες δημιουργήσαν επιτυχία τα τελευταία 10-15 χρόνια, σίγουρα θα σκεφτούμε, πείτε μια εταιρεία που σας έρχεται με τη μία. Ο ένας, μπράβο, Facebook, είναι τα κλασικά, Facebook, Google κτλ. Αν δούμε πίσω από αυτό, να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά τις έκανε πετυχημένες και τι είναι αυτό που έκανε και πολλές άλλες εταιρείες σαν αυτές πετυχημένες. Ο κοινός παρανομαστής της συντριπτικής πλειοψηφίας των εταιρείων που πετυχαίνουν είναι η λεγόμενη αποκεντροποίηση. Τι θα πει αποκεντροποίηση? Είναι ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες δίνουν σε εμάς τη δυνατότητα, δίνουν στον απλό άνθρωπο, στον απλό καταναλωτή τη δυνατότητα να κάνει πράγματα που παλιότερα μπορούσαν να κάνουν μόνο οι μεγάλοι. Και για να το αποκωδικοποιήσουμε αυτό, να φέρουμε μερικά παραδείγματα. Το Airbnb, το ξέρετε όλοι το Airbnb? Ναι. Είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνεις μέσα και θες να ταξιδέψεις στο Παρίσι, δεν είσαι υποχρεωμένος πλέον να μείνεις σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Μπορείς να μείνεις σε οποιοδήποτε σπίτι. Όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε τουρίστες και ξενοδόχοι εντός εισαγωγικών ταυτόχρονα. Όλοι εμείς μέσω του Airbnb μπορούμε να νοικιάζουμε δωμάτια ή να νοικιάσουμε τα δικά μας δωμάτια, το δικό μας σπίτι κ.ο.κ. Οπότε το Airbnb αποκεντροποιεί την τουριστική βιομηχανία. Το YouTube, το Facebook, τα social media αποκεντροποιούν τα media. Μέχρι πριν μερικά χρόνια θα ήταν αδύνατο για μας να φτιάξουμε ένα ωραίο βιντεάκι και αυτό το βιντεάκι να το δουν χιλιάδες άνθρωποι. Μέσα από το YouTube πάψαμε να είμαστε μόνο αυτοί που παρακολουθούν, αποκτήσαμε τη δυνατότητα, όποιοι από εμάς το θέλουν, να είμαστε και αυτοί που εκπέμπουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποκεντροποιήθηκαν τα media, το media distribution. Κάποιοι από εμάς ή ξέρουμε τέλος πάντων ότι μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του σπιτιού μας. Αποκεντροποιείται η αγορά της ενέργειας. Οποιοδήποτε από εμάς, και αυτό όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται και πιο έντονο, εκτός από καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να είναι και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός από μόνος του. Το Uber, ξέρετε αυτή την εφαρμογή που μπορείς να κλείσεις ταξί ή που μπορείς να κλείσεις κάποιον που δεν είναι ταξιτζής και να σε μεταφέρει, που στην Ελλάδα αυτό έχει νομικά κολλήματα σχετικά να το εφαρμόσουν. Στο εξωτερικό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Αποκεντροποιείται λοιπόν οι μεταφορές και προφανώς το Instagram για παράδειγμα. Αποκεντροποίησε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, δεν ξέρω αν υπάρχει η βιομηχανία της φωτογραφίας, αλλά παλιότερα για να βγάλεις εσύ φωτογραφίες έπρεπε να βγάλει χρήματα μια μεγάλη εταιρεία που πουλούσε φιλμ, φωτογραφικές κτλ. Τώρα οποιοδήποτε από εμάς βγάζει φωτογραφίες μόνος του, τις τυπώνει μόνος του, τις ανεβάζει μόνος του, τις βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς να ανακατευτεί κάποιος μεγάλος. Κατανοητό τι εννοούμε αποκεντροποίηση? Η τεράστια τάση της εποχής είναι αποκεντροποίηση και η τεχνολογία δίνει σε όλους εμάς τη δυνατότητα να μπορούμε να πάμε και να ασχοληθούμε και να δραστηριοποιηθούμε σε χώρους που μέχρι πριν μερικά χρόνια, μέχρι πριν 10-15 χρόνια, ήταν κυριολεκτικά αδύνατο να δραστηριοποιηθούμε γιατί θα μας συντρίβανε οι μεγάλοι. Οπότε, για να το καταλάβουμε αυτό πόσο γρήγορα δουλεύει και πώς λειτουργεί, να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα την Kodak. Την Kodak, υπάρχει κάποιος που δεν την ξέρει? Είναι η εταιρεία που είχε τα φιλμ και τα λοιπά, τις φωτογραφικές. Λοιπόν, η Kodak ιδρύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1888. 100 χρόνια μετά έφτασε στο απόγειό της, το 1996, 108 χρόνια μετά. Κάνει το μεγαλύτερο τζίρο στην ιστορία της, 15,97 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2012 η Kodak χρεοκοπεί. Γιατί? Για εξαιτίας των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Ποιοι είναι αυτοί που εφήβραν την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική? Η Kodak. Η οποία όμως είχε μια τεράστια φωτογραφική, η οποία ήταν 0,1 πίξελ, δεν καταλάβανε που πάει η αγορά και τους έφαγε ο ανταγωνισμός, όχι απλώς τους έφαγε, με συνοπτικές διαδικασίες τους καθαρίζανε. Συγκεκριμένα, διάβασε ένα στατιστικό ότι τα κέρδη τους τη μια χρονιά ήταν 1,5 δις,
τα κέρδη, τα καθαρά κέρδη τους, την επόμενη χρονιά πέσαν στα 5 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα ήρθε η κατωβόλτα. Αυτή είναι η αποκεντροποίηση, ότι όλοι εμείς πλέον βγάζουμε φωτογραφίες τσάμπα, παλιά πληρώναμε για να έχουμε φωτογραφίες. Και αντίστοιχα, στις αγορές που αναφέραμε και σε πολλές άλλες αγορές, υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι καταναλωτές αποκτούμε δύναμη, κάποια πράγματα που τα κάναμε μέσω μεγάλων μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας ή σε συνεργασία με τον άλλο. Η ειρωνία ποια είναι, ότι τη χρονιά που χρεοκόπησε η Kodak, μια καινούργια εταιρεία που υπήρχε μόλις 18 μήνες, πουλήθηκε έναντι του ποσού του 1 δισεκατομμυρίου στο Facebook. Και αυτό είναι το Instagram. Το Instagram μέσα σε 18 μήνες έφτασε την αξία του στο 1 δισεκατομμύριο, έχοντας 13 υπαλλήλους. Αλλά εκτός από 13 υπαλλήλους, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες που του δώσαν και όλη αυτή την τεράστια αξία. Οπότε η πρώτη τεράστια τάση που συνειδητοποιούμε είναι η επικεντροποίηση. Η δεύτερη τάση είναι η ψηφιοποίηση. Ή, αν το πούμε απλά λόγια, οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές για υπολογιστές. Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι πράγματα που παλιά τα κάναμε με κάποιο τρόπο, σήμερα τα κάνουμε από το κινητό μας. Αναζητούμε πληροφορίες από το κινητό, αγοράζουμε από το κινητό, κλείνουμε ξενοδοχεία από το κινητό κ.ο.κ. Όλα πράγματα που υπήρχαν στο κλασικό εμπόριο, που περνούσαν μέσα από την τηλεόραση, που περνούσαν μέσα από διάφορα media, σήμερα περνάνε μέσα από τις εφαρμογές. Κάποια στοιχεία για τις εφαρμογές ενεργοποιούνται σήμερα περισσότερα smartphones κάθε μέρα από ό,τι γεννιόνται παιδιά. Τα smartphones θα γίνουν περισσότερα από τους ανθρώπους, θα έρθει η μέρα να θα το δείτε. Ο μέσος άνθρωπος κοιτάει το κινητό του πλέον 150 φορές τη μέρα και γίνονται 1 δισεκατομμύριο downloads εφαρμογών. Οι εφαρμογές προφανώς και αυτή είναι μια τεράστια τάση. Και το τρίτο κοινό χαρακτηριστικό, οπότε το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό είναι η αποκεντροποίηση. Το δεύτερο είναι ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες ασχολούνται με κάτι ψηφιακό. Μεταφέρουν την πληροφορία ψηφιακά, είναι στο cloud, έχουν κάποια εφαρμογή, υπάρχουν σε ένα site κ.ο.κ. Και το τρίτο είναι ότι καλύψαν μια ανάγκη. Που αυτό είναι και αυτός είναι κοινός παρανομαστής. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις κάτι ψηφιακό, μια εφαρμογή, πρέπει όντως να καλύψεις μια πραγματική ανάγκη των ανθρώπων. Γιατί όπως ξέρουμε, η αγορά σε πληρώνει για τα προβλήματα που λύνεις και για τις ανάγκες που καλύπτεις. Οπότε σήμερα θα συζητήσουμε για το πώς εμείς μπορούμε να αποκεντροποιήσουμε και να ψηφιοποιήσουμε έναν από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους χώρους της οικονομίας, δίνοντας ταυτόχρονα στον καταναλωτή κάτι που χρειάζεται. Καλύπτοντας μια ανάγκη που έχει, που ξέρει ότι την έχει και που θέλει να την καλύψει. Πριν προχωρήσουμε στο ποια ακριβώς είναι αυτή η βιομηχανία και πώς θα το κάνουμε αυτό, να συμφωνήσουμε σε μερικά βασικά πράγματα. Νούμερο 1. Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίση. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μένα αυτό. Νούμερο 2. Στη χώρα μας, στο βιωτικό επίπεδο, οι μισθοί, τα εισοδήματα, οι συντάξεις μειώνονται. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι. Δεν λέω κάτι καινούριο. Η ανεργία έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Από 8% είχε φτάσει στο 32%. Παρόλα αυτά, παρόλο που στη δικιά μας χώρα πάνε όλα, μην πω την έκφραση, από το κακό στο χειρότερο, οι τιμές των προϊόντων καταφέρνουν και συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Και είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό. Για ποιο λόγο ανεβαίνουν? Τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και υπάρχουν πάρα πολλοί που θα θυμώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πούνε πάντα ο κύριος Γιάννη στη γωνία, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο τα ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γιάννης και όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι εξίσου ζημιωμένοι με εμάς, μπορεί και περισσότερο ζημιωμένοι από εμάς. Υπάρχει λοιπόν ένας άλλος λόγος που οι τιμές ανεβαίνουν. Και αν πάμε και πέρα από τα χρόνια της κρίσης, παρόλο που υποτίθεται τον τελευταίο αιώνα τα μέσα παραγωγής έχουν αυξηθεί, δώσα περισσότερες δυνατότητες παραγωγής, παρόλα αυτά οι τιμές κάθε χρόνο ανεβαίνουν. Συμφωνούμε σε αυτό, έχουμε πληθωρισμό, ανεβαίνουν οι τιμές. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωραία. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Είναι πρακτικά σαν να υπάρχει μια αόρατη δύναμη η οποία να κάνει τις τιμές να ανεβαίνουν όλο και περισσότερο. Και αυτή η αόρατη δύναμη που ανεβάζει το κόστος όλων των προϊόντων είναι προφανώς η διαφήμιση. Το κόστος, αν δείτε το διάγραμμα του τζίρου που δημιουργεί η διαφήμιση τα τελευταία 100 χρόνια, κάθε χρόνο αυξάνει. Τον τελευταίο χρόνο έφτασε το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυξάνουν τα χρήματα κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι τιμές. Για ποιο λόγο? Γιατί ενώ αρχικά θεωρούμε όλοι ότι τη διαφήμιση την πληρώνει ο επιχειρηματίας, τελικά ο επιχειρηματίας τη διαφήμιση θα μας βάλει εμάς να την πληρώσουμε. Γιατί θα ανεβάσει τις τιμές των προϊόντων του. Γι' αυτό το λόγο και τα προϊόντα που διαφημίζονται, ας πούμε, είναι
πολύ ακριβότερα από τα προϊόντα που δεν διαφημίζονται. Γιατί πλέον ένα τεράστιο κομμάτι των χρημάτων που πληρώνουμε είναι η διαφήμιση. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχει μια τραγική ειρωνία στο ότι πληρώνουμε εμείς τη διαφήμιση. Η διαφήμιση, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί για να μας ενημερώνει, πλέον στις 100 διαφημίσεις που θα δούμε, σε πόσες από αυτές μαθαίνουμε για ένα νέο προϊόν? Μία. Μία. Και εγώ στο μία συμφωνώ. 99% διαφημίσεις υπάρχουν για να μας υπενθυμίσουν στην πραγματικότητα, για να μας κάνουν πλήση κεφάλου. Η τραγική ειρωνία είναι ότι πρακτικά πληρώνουμε εμείς την πλήση κεφάλου που μας γίνεται. Και πηγαίνοντας εμείς και αγοράζουμε από τις επιχειρήσεις που διαφημίζονται, ουσιαστικά ανταμείβουμε τις επιχειρήσεις που ανεβάζουν τις τιμές για να μας κάνουν πλήση κεφάλου. Που γενικώς αυτό είναι ένα μοντέλο που δεν μας συμφέρει. Και αυτό το μοντέλο μπορεί και πρέπει να σταματήσει. Και θα σταματήσει πώς? Ο καταναλωτής μέχρι τώρα ήταν παθητικός, δηλαδή έβλεπε διαφημίσεις και πήγαινε και αγόραζε, και η πρόκληση είναι να γίνει ενεργητικός καταναλωτής. Οπότε θα αποκεντρωποιήσουμε και θα ψηφιοποιήσουμε τη βιομηχανία της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, δίνοντας στον καταναλωτή ακριβώς αυτό που θέλει και ταυτόχρονα δίνοντας και στο μικρομεσαίο επιχειρηματία ακριβώς αυτό που θέλει. Οπότε αυτό το κάνουμε μέσα από μια πλατφόρμα της Olympic Idea, η οποία ενώνει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Πάμε λίγο να δούμε τι τελικά θέλει ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας. Ο καταναλωτής τελικά τι θέλει? Ποιο είναι το τέλειο προϊόν για τον καταναλωτή? Θα μου πείτε ότι δεν υπάρχει ένα τέλειο προϊόν για τον καταναλωτή, γιατί έχουμε διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά γούστα, διαφορετικές προτεραιότητες. Σωστά. Αλλά όλο αυτό το διαφορετικό πράγμα που θέλουμε να αγοράσουμε, μπορεί εγώ να θέλω ένα αυτοκίνητο, μπορεί να θέλετε, ξέρω εγώ, τρόφιμα. Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να το αγοράσουμε φθηνότερα. Αυτά τα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε, θέλουμε να τα αγοράζουμε σε οικονομικότερες τιμές. Αυτό είναι που τελικά θέλουμε. Οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τι τελικά θέλουν? Θέλουν περισσότερους πελάτες. Αυτό θέλουν. Θέλουν περισσότερους πελάτες. Μερικές φορές λέμε θέλουν τρόπο να διαφημίζονται, θέλουν τρόπο να ανέβουν ψηλά στη Google, να κάνουν. Τελικά πελάτες θέλουν. Θέλουν με κάποιο τρόπο να βρουν πελάτες οι άνθρωποι. Και εμείς θέλουμε με κάποιο τρόπο να έχουμε οικονομικά προϊόντα. Ακριβώς αυτό κάνει αυτή η πλατφόρμα. Εμείς οι ενεργητικοί καταναλωτές συνδιαμορφώνουμε το club. Όπως εμείς φτιάξαμε το Facebook, όπως εμείς φτιάξαμε το Instagram, όπως εμείς κάναμε γνωστή την Google, το YouTube, όπως εμείς ανακατευθήκαμε σε κυριολεκτικά όλες τις επιτυχίες που δημιουργηθήκανε, ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και εδώ πέρα. Οπότε εμείς συνδιαμορφώνουμε το club, που σημαίνει αυτό ότι εμείς συστήνουμε τις επιχειρήσεις και εμείς συστήνουμε τους καταναλωτές. Οπότε όλο αυτό το club φτιάχνεται από εμάς. Και πώς ακριβώς λειτουργεί? Οι επιχειρήσεις που συμβάλλονται στην πλατφόρμα προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές, και οι καταναλωτές που συμμετέχουν στην πλατφόρμα επιλέγουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις τους προσφέρουν εκπτώσεις. Κατανοητό αυτό? Ναι. Ωραία. Η ιδέα είναι φοβερά απλή. Το Instagram βασίστηκε σε μια φοβερά απλή ιδέα. Τραβάς φωτογραφίες και τις ανεβάζεις. Το Facebook, ακόμα πιο απλή ιδέα. Μην κουτσομπολεύεις μόνο με τους φίλους σου, κουτσομπόλεψε με όλο τον κόσμο. Το Google, αλληλογραφία στέλνουν, απλά το κάνουν σε ψηφιακή μορφή. Οι ιδέες όλες των δισεκατομμυρίων και των τρισεκατομμυρίων είναι τελικά απλές. Και η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε μια πλατφόρμα, ενώνει καταναλωτές και επιχειρήσεις, ενώνει όμως ποιες επιχειρήσεις και ποιους καταναλωτές? Τους συνειδητούς καταναλωτές, τους συνειδητοποιημένους που θέλουν χαμηλότερες τιμές και είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν τις επιχειρήσεις που τους δίνουν χαμηλότερες τιμές, και ποιους μικρομεσαίους επιχειρηματίες? Τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που είναι διατεθειμένοι να ρίξουν το περιθώριο κέρδους τους, να φερθούν στον καταναλωτή με σεβασμό, να μην ποντάρουν στο ότι θα δώσουν χρήματα στη διαφήμιση να τον φέρουν, αλλά ότι θα του κάνουν μια καλή προσφορά, μια καλή έκπτωση, και αυτός θα τους επιλέξει παρόλο που δεν θα διαφημιστούν ή κάτι τέτοιο. Οπότε τα χρήματα που θα δίνουν στη διαφήμιση μπορούν να τα περάσουν στα νέα του στον καταναλωτή. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι τα προνόμια των μελών. Τα μέλη έχουν μια εφαρμογή η οποία κοστίζει $336 το χρόνο. Η τιμή αναφέρεται σε δολάρια, γιατί η πλατφόρμα αυτή είναι παγκόσμια και το παγκόσμιο νόμισμα είναι το δολάριο. Στο μήνα βγαίνει περίπου 25-26 ευρώ, 300 κάτι ευρώ το χρόνο. Και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000 μικρομεσαίες συμβιβλημένες επιχειρήσεις. Στην Αθήνα πρέπει να υπάρχουν περίπου 500 επιχειρήσεις,
σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων γύρω από το σπίτι σας ή γύρω από αυτό το ξενοδοχείο πρέπει να είναι πάνω από 100. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κάνει το άλμα, που έχουν φερθεί, που έχουν κάνει το πρώτο βήμα, ερχόμενοι σε εμάς, και εμείς απλά πρέπει να κάνουμε το δεύτερο βήμα, επιλέγοντας αυτούς αντί κάποιον άλλον. Εκπτώσεις μπορούμε να έχουμε κυριολεκτικά στα πάντα. Εκτός από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε και με μερικές πολύ μεγάλες. Έχουμε εκπτώσεις στην κινητή τηλεφωνία της τάξης του 50-60%. Εκπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε εγγύηση χαμηλότερης τιμής στις ασφάλειες. Ασφάλιση αυτοκινήτου. Έχει κανείς εδώ πέρα ασφάλεια αυτοκινήτου? Η μισή, σηκώστε το χέρι σας. Και είναι αντικειμενικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι όταν το ρώταγα αυτό και δεν σήκωναν το χέρι τους όλοι, έλεγα εντάξει, αυτοί με δουλεύουν. Στην Ελλάδα τη στιγμή το 45% των αυτοκινήτων είναι ανασφάλιστα. Οπότε απαγορεύεται, ναι, θα φάνε και πρόστιμο τώρα γιατί πηγαίνει αυτό με το πρόστιμο. Δεν ασφαλίζουν τα αυτοκίνητά τους. Προφανώς η κρίση έχει πειράσει και σε αυτό γιατί παλιά δεν ήταν έτσι. Τέλος πάντων, είναι επικίνδυνο και να τρακάρετε και να σας τρακαρούν πια. Να το προσέχετε αυτό. Λοιπόν. Μπορούμε να διοργανώνουμε οικονομικές διακοπές και το καθεξής. Οι καταναλωτές λοιπόν έχουν μια εφαρμογή, τους δείχνει τις συμβιβλημένες επιχειρήσεις, μπορούν να πληκτρολογήσουν λέξεις κλειδιά, να ψάξουν ανακατηγορία και το καθεξής. Εμφανίζεται η επιχείρηση που θέλουν, πατάνε ένα κουμπάκι, τους ρωτάει η εφαρμογή, θες να πας εκεί με τα πόδια, θες να πας εκεί με το αυτοκίνητο, με το ελικόπτερο, πώς θες να πας, και σε οδηγεί στο να πας εκεί. Γιατί το ελικόπτερο δεν έχει, ήταν αστείο. Δεν γελάσατε, το διευκρινίζω. Το διευκρινίζω, μήπως κάποιος έχει ελικόπτερο και έρθει και κάνει παράπονο μετά. Λοιπόν, οπότε εμείς οι καταναλωτές έχουμε εκπτώσεις κυριολεκτικά παντού. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, για να μιλήσουμε με πρακτικά παραδείγματα, μια μέση τριμελής, τετραμελής οικογένεια εξοικονομεί μίνιμουμ 100 με πιθανότητα 200 ευρώ το μήνα, αν εκμεταλλευτεί κάποιες από τις εκπτώσεις που ήδη δίνουν οι συμβιβλημένες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Αθήνα. Οπότε, αν μοιράσουμε το κόστος των 336 δολαρίων σε 12 μήνες, βγαίνει περίπου 25-26 ευρώ το μήνα. Οπότε, ο καταναλωτής δίνει 25 ευρώ, ο ενεργητικός καταναλωτής, πηγαίνει προς τις επιχειρήσεις και τελικά γλιτώνει 4-8 φορές περισσότερα χρήματα από τα χρήματα που έδωσε. Και ταυτόχρονα στηρίζει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αξίζουν. Είναι ορισμός του win-win σενάριο. Γενικώς το να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σίγουρα δεν το ακούτε πρώτη φορά εδώ. Ξέρουμε ότι γενικώς όλοι ωφελούμαστε με το να αγοράζουμε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι από μεγάλες, γιατί μένουν τα χρήματα στη χώρα μας, που έτσι κι αλλιώς έχει πρόβλημα κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν 800 δολάρια μια φορά στη ζωή τους και αποκτούν τη δυνατότητα να προβάλλουν εκπτώσεις στα μέλη της πλατφόρμας και ταυτόχρονα αποκτούν site, e-shop και διάφορα άλλα εργαλεία. Τώρα, αν τα 800 δολάρια για μια επιχείρηση για μια ζωή είναι πολλά, υπάρχει και μια επιλογή 320 δολάρια για 3 χρόνια που του βγαίνει το αδιανόητα χαμηλό ποσό των 100 ευρώ το χρόνο, ή αν είναι ακόμα σε πιο δύσκολη φάση επιχείρηση, μπορεί να δώσει 160 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και στο ακριβότερο πακέτο αναχρονιά, η επιχείρηση με 150 ευρώ έχει site, έχει e-shop και έχει τη δυνατότητα να διαφημίζεται σε χιλιάδες μέλη. Αυτό δεν ξέρω αν ασχολείστε με το internet marketing, τι σχέση έχετε. Ακόμα και άσχετη αν είστε με το internet marketing, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια εκπληκτική προσφορά που επιχειρηματίες δεν έχει ξανακούσει ποτέ. Και για ποιο λόγο? Γιατί τα site και τα e-shop ξέρουμε ότι κοστίζουν χιλιάδες ευρώ ή πολλές εκατοντάδες ευρώ, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα βρίσκονται στην εξής κατάσταση. Ξέρουν ότι το ίντερνετ είναι το μέλλον, έχουν βρει στο Google τη φάτσα του Bill Gates που λέει χαμογελαστός, την έχετε δει αυτή, αν η επιχείρησή σου δεν είναι στο ίντερνετ, σύντομα δεν θα έχεις επιχείρηση, και χαμογελάει. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουν ότι εκεί είναι το μέλλον, αλλά δεν μπορούν να πάνε εκεί. Ήταν πολύ ακριβό το να πάνε εκεί. Τώρα, κάποιος με 12 ευρώ το μήνα, στο ακριβότερο πακέτο, μπορεί να έχει site shop και ταυτόχρονα να προβάλλεται στα μέλη δίνοντας εκπτώσεις, έχοντας τη δυνατότητα να κερδίσει πιστούς καταναλωτές. Επίσης, και ανοίγω μια πόρτα τώρα, δεν θα αναλύσω τίποτα περισσότερο, οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση και στην Our Global Idea, που είναι η θεατρική, που είναι η μητρική εταιρεία της Olympic, που βλέπουμε τώρα, με πολλά άλλα περισσότερα εργαλεία. Μέσα από αυτή την εταιρεία έχουν τη δυνατότητα, με εξαιρετικά οικονομικά, να φτιάξουν τη δικιά τους εφαρμογή, να έχουν πρόγραμμα που κλείνει ραντεβού, πρόγραμμα που κάνει email marketing, που τους χτίζει πελατολόγιο μέσα από το ίντερνετ και πολλά άλλα πράγματα που δεν θα αναφέρουμε τώρα. Μέχρι εδώ,
λέω από μόνος μου ότι είναι όλα πολύ ωραία. Και το λέω από μόνος μου γιατί εγώ τα λέω και κρίνω ότι είναι όλα πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια πλατφόρμα η οποία ωφελεί πάρα πολύ τους επιχειρηματίες, ωφελεί πάρα πολύ τους καταναλωτές και γενικώς ωφελούνται όλοι. Πού είναι το τέλειο? Πού είναι η επιχειρηματική ευκαιρία τώρα? Γιατί εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν ήρθαμε εδώ πέρα μόνο σαν καταναλωτές, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές, ήρθαμε εδώ πέρα γιατί θέλουμε να κερδίσουμε και κάποια χρήματα από αυτή την ιδέα. Και πώς θα κερδίσουμε τα χρήματα? Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσουμε εισόδημα και πρακτικά τους είδαμε και πριν. Είπαμε πριν ότι οι καταναλωτές συνδιαμορφώνουν την πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε χρήματα. Κερδίζουμε χρήματα συστήνοντας επιχειρήσεις και συστήνοντας καταναλωτές. Πάμε τώρα να δούμε τι χρήματα κερδίζουμε. Οπότε, ο καταναλωτής, για να το καταλάβουμε τι θα πει αυτό, συνδιαμορφώνουμε και συστήνουμε. Εμείς οι καταναλωτές μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή και βλέπουμε στην περιοχή μας το μανάβι μας, τον ανθοπόλη μας, το φαρμακείο μας, ένα σωρό επιχειρήσεις. Αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κρεοπωλείο. Ενώ εμείς θα θέλαμε εκπτώσεις και στο κρέας, αν δεν είστε χορτοφάγοι, που καλό είναι να είστε. Αλλά αν δεν είστε χορτοφάγοι, θέλετε εκπτώσεις και στο κρεοπωλείο, έτσι δεν είναι? Μπορείτε εσείς να πάτε να πείτε στο κρεοπωλείο να συμβληθεί στην πλατφόρμα. Αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς θα το κάνατε. Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς θα το κάναμε. Εδώ πέρα κερδίζουμε προμήθεια. Το κρεοπωλείο ή η χύψη επιχείρηση που θέλετε εσείς να συστήσετε θα πληρώσει είτε $160 για ένα χρόνο, είτε 320-300 ευρώ για 3 χρόνια, είτε 700 ευρώ, $800 για πάντα, ανάλογα με το τι συμφέρει. Και η δικιά σας προμήθεια ποια είναι, μπορείτε να φανταστείτε? Αν είστε καινούργοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα το πάρει το ποτάμι κατευθείαν γιατί δεν θα το βρείτε και θα αρχίσετε να λέτε ποσοστά και εγώ θα λέω πιο μεγάλο και θα γίνει... Αλλά τέλος πάντων, πείτε. Για να βάζω στο μπαλάκι. 20. Πιο ψηλά. Λοιπόν, η προμήθεια η δικιά μας είναι 80%. Να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εμείς θα πάμε σε μια επιχείρηση στη γειτονιά μας ή οπουδήποτε. Μπορούμε να γίνουμε και επαγγελματίες αυτό και να απευθυνθούμε σε επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Το μιλάω τώρα στη γειτονιά μας γιατί όλοι έτσι ξεκινάμε. Αλλά μπορεί κάποιος να απευθυνθεί κυριολεκτικά παντού. Στον επιχειρηματία θα του πούμε: έχει site. Μπορείς να έχεις site. Μπορείς να έχεις e-shop. Μπορείς να δώσεις προσφορές στα μέλη και να έχεις σοβαρές πιθανότητες αυτά τα μέλη να έρθουν να αγοράσουν από σένα και να κερδίσεις πελάτες και θα σου κοστίζει αυτό το πράγμα 12 ευρώ το μήνα. Τι λέτε ότι θα πει ο επιχειρηματίας? Πολλοί επιχειρηματίες θα πούν δεν το πιστεύω και θα πρέπει να τους δείξετε κάποια πράγματα. Τελικά θα το πιστέψουν για την αλήθεια. Έχουμε την αλήθεια με το μέρος μας. Που σημαίνει αυτό ότι στο χαμηλότερο πακέτο εμείς κερδίζουμε από τα 160 τα $130. Τα $130 πάνε σε εμάς, τα $30 πάνε στην εταιρεία. Αν κάποιος πάρει το μεγάλο πακέτο, εμείς βγάζουμε για τα ελληνικά δεδομένα ένα βασικό μισθό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ ή σε καφετέρια οπουδήποτε και παίρνουν το αδιανόητο ποσό των 600-700 ευρώ. Εντάξει, 1000 ευρώ, κάτι. Ωραία. Οπότε οι προμήθειες μας εμάς είναι $130, $260, $650. Έχουμε 80% σε κάθε επιχείρηση που συστήνουμε. Ο κάθε καταναλωτής που συστήσει, εσείς αν συστήσετε 10 επιχειρήσεις, βγάζετε, ξέρω εγώ, $6,500 αν πάρουν το lifetime. Ή 1.300 αν πάρουν το 8. Οποιοςδήποτε από εμάς. Επίσης, σας έδειξα κάποια εργαλεία πριν που κάνουν email marketing, που δίνουμε τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να φτιάξει τη δική της εφαρμογή και ούτω καθεξής. Και σε όλα αυτά που δεν τα αναλύουμε τώρα, απλά έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, κερδίζουμε προμήθειες πάλι μέχρι το 80%. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Γενικώς αυτό το 80% υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει στο κομμάτι των καταναλωτών. Γιατί είπαμε ότι κερδίζουμε χρήματα και από τους καταναλωτές. Τα χρήματα που μοιράζονται από τις συνδρομές των καταναλωτών επιστρέφουν σαν προμήθειες σε εμάς το 90%, όχι το 80%. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο πώς μοιράζονται τα χρήματα εδώ πέρα. Οι προμήθειες που είδαμε στα εργαλεία των επιχειρήσεων είναι μονοεπίπεδες. Τι σημαίνει μονοεπίπεδη? Ότι εγώ συστήνω μια επιχείρηση και παίρνω την προμήθειά μου. Είναι μάλιστα στιγμιαίες προμήθειες αυτές, τις παίρνω επί τόπου. Στους καταναλωτές οι προμήθειες είναι πολυεπίπεδες.
Τι σημαίνει πολυεπίπεδες, να πάμε λίγο με το παράδειγμα του Facebook. Φανταστείτε ότι ξεκίναγε το Facebook από την αρχή και ο Mark Zuckerberg δεν αποφάσισε να κρατήσει όλα τα χρήματα για την πάρτη του και μας έλεγε ότι για κάθε φίλο που έχεις θα σου δίνω ένα ευρώ. Οπότε όλοι εμείς θα μπαίναμε στη διαδικασία του να πάμε να πείσουμε όλο τον κόσμο να αποκτήσει Facebook, σωστά. Ναι. Που αυτό το κάναμε έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό το Facebook έχει φτάσει ένα. Αλλά πείτε ότι θα κερδίσει, θα είχαμε ένα παραπάνω κίνητρο. Αλλά αυτά είναι πράγματα που τα κάναμε έτσι κι αλλιώς. Για πολλές διαφορετικές εταιρείες. Υποθέτουμε λοιπόν θα κερδίζαμε ένα δολάριο για τον καθένα ή ένα ευρώ για τον καθένα. Αυτή είναι η μονοεπίπεδη προμήθεια. Φανταστείτε τώρα ότι άλλαζε γνώμη και μας έλεγε: δεν θα σου δίνω ένα δολάριο για κάθε έναν που μου συστήνεις, θα σου δίνω μισό δολάριο. Αν είχαμε συνηθίσει τον πρώτο σύστημα, θα διαμαρτυρόμασταν, τι είναι αυτά που μας κάνεις τώρα κτλ. Αλλά θα μας έλεγε: αλλά θα σου δίνω και μισό δολάριο για τους φίλους των φίλων σου. Δηλαδή, αν είχαμε εμείς 1.000 φίλους και ο καθένας από αυτούς είχε 100 φίλους, θα ήταν 100.000 μισοδόλαρα. Θα ήταν πολύ περισσότερα χρήματα. Και φανταστείτε για τους φίλους των φίλων και το καθεξής. Τέλος πάντων, καταλαβαίνει τη λογική. Οι προμήθειες των καταναλωτών μοιράζονται με αυτόν τον τρόπο, πολυεπίπεδες. Δεν κερδίζουμε χρήματα μόνο για τη δουλειά που κάνουμε εμείς, ή μάλλον δεν κερδίζουμε χρήματα μόνο για τον τζίρο που δημιουργούμε εμείς. Κερδίζουμε χρήματα για τον τζίρο που δημιουργείται εξαιτίας μας. Γιατί υπάρχει ο τζίρος που δημιουργούμε εμείς κατευθείαν και υπάρχει και ο τζίρος που δημιουργείται εξαιτίας μας. Και εμείς μέχρι τώρα, στις δουλειές μας οπουδήποτε, πληρωνόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε, όχι για τα χρήματα που παράγονται από τη δουλειά που κάνουμε. Εδώ πέρα πληρωνόμαστε με βάση τα χρήματα που παράγονται από τη δουλειά που κάνουμε. Και πάμε να δούμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Στις προσωπικές συστάσεις που κάνουμε, ξεκινάμε λοιπόν και συστήνουμε ένα καταναλωτή, δεύτερο καταναλωτή, τρίτο καταναλωτή, εκατοστό καταναλωτή. Μπορούμε να συστήσουμε ένα φίλο μας εξηγώντας του την ιδέα προσωπικά. Μπορούμε να τον καλέσουμε σε ένα ξενοδοχείο, μπορούμε να του στείλουμε ένα webinar, ένα link, ένα βίντεο. Υπάρχουν αγγλόφωνα βίντεο, γαλλόφωνα βίντεο να τα στείλουμε σε όλο τον κόσμο και κάποιοι ξεκινάνε. Όταν συστήσουμε τρεις, η αμοιβή μας είναι 28 δολάρια το μήνα. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Κανενός στη ζωή δεν θα αλλάξει με 28 δολάρια το μήνα. Γιατί αν διαιρέσουμε το 336 δολάρια που πληρώνουμε όλοι εμείς δια του 12, μαντεύετε πόσο βγαίνει. 28. Βγαίνει 28. Που σημαίνει ότι όποιος συστήσει τρεις θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Και από εκεί και πέρα θα έχει τις εκπτώσεις για πάντα χωρίς να του κοστίζει απολύτως τίποτα. Που είναι αρκετά καλό αυτό. Για τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, τον εκατοστό δίνουμε μια αύξηση στον εαυτό μας 7 δολάρια για κάθε άτομο που συστήνουμε. Οπότε, κάποιο στήσει 10-70 δολάρια, 100-700 δολάρια και ούτω καθεξής. Τώρα, τα 7 δολάρια, εγώ όταν τα είχα δει, δεν με εντυπωσίασαν. Και από όλα τα bonus που θα δούμε, αυτό είναι το λιγότερο κερδοφόρο bonus. Αλλά γιατί για μένα έχει αξία? Γιατί μερικές φορές βλέπουμε διαδηλώσεις που γίνονται, τους συνταξιούχους που πλακώνονται με τα μάτια και βλέπεις τον παππούλι με τα αίματα να τρέχουν. Και αυτός ο άνθρωπος έχει βγει και διαδηλώνει για μια αύξηση 50 ευρώ, 40 ευρώ, 30 ευρώ. Οπότε προφανώς για να γίνεται όλος αυτός ο χαμός για μια αύξηση 3-4% προφανώς και το συν 30 ή το συν 50 ευρώ το μήνα έχει και αυτό κάποια αξία. Τώρα, πέρα από αυτό το bonus, το επόμενο bonus ονομάζεται Matrix Bonus. Είναι αρκετά πολύπλοκο, θα το εξηγήσω επιγραμματικά. Η κεντρική ιδέα ποια είναι? Ότι για κάθε άνθρωπο που έχει προκύψει εξαιτίας μας, γιατί εμείς θα συστήσουμε κάποιους, κάποιοι άλλους θα συστήσουν επιχειρήσεις, κάποιοι άλλοι θα συστήσουν καταναλωτές, για 8 επίπεδα συστάσεων, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Στο Facebook, δηλαδή, αν πάμε στο παράδειγμα του Facebook, ο φίλος του φίλου μας, του φίλου μας, του φίλου μας, του φίλου μας, 8 επίπεδα. Πρακτικά, εμείς για κάθε έναν από αυτούς που θα προκύψουν, κερδίζουμε minimum 1 δολάριο το μήνα. Αν κάνετε τα μαθηματικά, είναι εκεί μέσα, σε αυτές τις στιβάδες, χωράνε 9.800 άτομα. Οπότε αυτό το bonus μπορεί να φτάσει τα 9.800 δολάρια το μήνα. Που είναι... Λοιπόν, το πιο κερδοφόρο bonus είναι το matching bonus. Τι λέει το matching bonus? Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Προσοχή. Λέει ότι για κάθε άτομο που έχει συστήσει εσύ προσωπικά, μπορεί να έχει συστήσει κάποιος 10 άτομα, 50 άτομα, 100 άτομα. Και κάποιοι από αυτούς δεν κερδίζουν καθόλου χρήματα γιατί είναι απλά καταναλωτές και αγοράζουν εκπτώσεις. Κάποιοι άλλοι όμως θέλουν να κερδίσουν χρήματα, κάνουν συστάσεις, προχωράνε κτλ. Λογικό αυτό? Τι λέει το matching bonus? Λέει ότι στο τέλος του μήνα πηγαίνουμε σε κάθε έναν που σύστησε προσωπικά, τον πρώτο, τον δεύτερο, τον πεντηκοστό, τον εκατοστό κτλ. Και κοιτάμε πόσα χρήματα κερδίζει
από τον προηγούμενο τρόπο πληρωμής, από το Matrix Bonus. Και πάμε, λέει, και ματσάρουμε, εξού και το όνομα Matching Bonus, το 50% των εισοδημάτων του. Που σημαίνει αυτό? Ότι αν εμείς υποθετικά έχουμε συστήσει 10 μέλη οι οποίοι κερδίζουν 300 δολάρια το μήνα, έχουμε 10 ανθρώπους που βγάζουν ένα χαρτζιλίκ 300 δολαρίων ή ένα συμπληρωματικό εισόδημα 300 δολαρίων. Εμείς κερδίζουμε από αυτό από 900 μέχρι 1500 δολάρια, ανάλογα με το αν κερδίζουμε 30-50%. Αν έχουμε εμείς 50 μέλη που αμείβονται με 300 δολάρια, το εισόδημά μας εμάς μόνο από αυτόν τον τρόπο πληρωμής είναι 7.500 δολάρια κάθε μήνα. Αυτό το bonus προφανώς είναι εξαιρετικά κερδοφόρο, δεν έχει κανένα ταβάνι και είναι ορισμός της σχέσης κερδίζεις-κερδίζω. Δηλαδή, με βάση το προηγούμενο bonus, αν κάποιος ξεκινήσει, δημιουργεί ένα εισόδημα 7 δολάρια το μήνα, αν κάποιος ξεκινήσει και πετύχει και τον βοηθήσουμε εμείς να πετύχει, μας δημιουργεί ένα εισόδημα 1.000 δολαρίων το μήνα. Που προφανώς είναι καλύτερο το δεύτερο σενάριο. Λοιπόν, υπάρχουν από εκεί και πέρα κάποιες αμοιβές ηγεσίας. Το ένα δολάριο που είπαμε πριν μπορεί να διπλασιαστεί, να τριπλασιαστεί, να τετραπλασιαστεί καθώς μεγαλώνει η ομάδα μας. Υπάρχουν ειδικά bonus για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα 100 άτομα ομάδα, τα 300 άτομα ομάδα, τα 1000 άτομα ομάδα κ.ο.κ. Όρεξη να έχουμε, υπάρχουν πολλά bonus. Υπάρχει και ένα bonus αυτοκινήτου. Δεν κερδίζετε αυτό, αυτό κερδίζετε, ξέρεις. Αυτό κολλητάκι ωραίο. Λοιπόν, το bonus αυτοκινήτου τώρα τι είναι? Δεν είναι ακριβώς bonus αυτοκινήτου, είναι μετρητά χρήματα που κερδίζουμε. Απλά πρέπει στο αυτοκίνητό μας, δεν είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε ένα αυτοκίνητο με leasing, να χρεωθούμε ή κάτι τέτοιο. Στο αυτοκίνητο που ήδη έχουμε, βάζουμε το logo της εταιρείας, το αυτοκολλητάκι, και κερδίζουμε. Το car bonus ξεκινάει από 300 δολάρια και φτάνει μέχρι 1000 δολάρια το μήνα, είναι και αυτό. Σε γενικές γραμμές είναι πολλά τα χρήματα. Για να τα πούμε λίγο με νούμερα, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τόσα χρήματα, έχω φτιάξει αυτό εδώ το πινακάκι. Αυτό το πινακάκι δεν λαμβάνει υπόψη του τα χρήματα που κερδίζουμε συστήνοντας επιχειρήσεις. Εντάξει, γιατί και δεν έχω φτιάξει πινακάκι, γιατί είναι πολύ απλό κάποιος να πολλαπλασιάσει το 5 ή το 10 το επιχειρήσεων που θα βάλει με 130, 260 ή 650 που βγαίνει η προμήθεια. Αυτό αφορά μόνο τα μέλη. Οπότε, αν συστήσουμε τρεις, κερδίζουμε 28 δολάρια το μήνα ή 336 δολάρια το χρόνο. Το είπαμε ήδη αυτό. Αν εμείς συστήσουμε 20, οι περισσότεροι από αυτούς δεν κάνουν τίποτα και 2-3 από αυτούς κάνουν ό,τι κάναμε κι εμείς, η ομάδα μας φτάνει τα 100 άτομα, ανάλογα με τη δομή, που πάλι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, το εισόδημά μας κυμαίνεται από 400 μέχρι 900 δολάρια το μήνα. Αν εμείς φτάσουμε τις 50 προσωπικές, εμείς συστήσουμε 50 και κάποιοι από αυτούς κάνουν ό,τι κάναμε και εμείς, η ομάδα μας φτάνει τα 300 άτομα, το εισόδημά μας εκεί είναι από 2.500 μέχρι 4.000 δολάρια το μήνα. Αν εμείς συστήσουμε 100 και αυτοί ξεπεράσουν τους 1.000, το εισόδημά μας είναι από 5 μέχρι 10 χιλιάρικα το μήνα. Λειτουργούμε 3 χρόνια, ξεκινήσαμε με 0 επιχειρήσεις, με ένα πολύ χειρότερο προϊόν από αυτό που σας δείχνω τώρα, χωρίς να έχουμε για 1-2 χρόνια τη δυνατότητα να συστήνουμε απλούς καταναλωτές, πολύ χειρότερα από πλευράς προϊόντος παλιά τα πράγματα σε σχέση με τώρα. Έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρα. Δεν σας δείχνω κάτι θεωρητικό, κάτι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, ένα όνειρο, μια ιδέα, κάτι που αν το πιστέψουμε πολύ θα γίνει. Είναι κάτι που κάποιοι το κάναν και έγινε. Και αν το κάνετε κι εσείς, θα γίνει και για εσάς. Και θα σας βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί έχουμε συμφέρον να γίνει. Εδώ θα θέλει χειροκρότημα, δεν χειροκροτάτε. Λοιπόν. Αστιάκια. Λοιπόν, τώρα. Επίσης, έχουμε και ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Και γιατί είναι πολύ καλό, γιατί λέμε το καλύτερο? Γιατί το έχουν φτιάξει οι άνθρωποι που έχουν πετύχει σε αυτή την ιδέα. Εδώ πέρα, εκπαιδευτικό υλικό εκατοντάδων ωρών. Μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια από ανθρώπους που ήδη έχουν πετύχει, υπάρχουν σε ένα site, το οποίο site εσείς το παίρνετε τελείως δωρεάν για πάντα. Έχουμε τελείως δωρεάν εκπαίδευση. Γιατί δεν πάμε να βγάλουμε χρήματα από την εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι αυτή η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει σας να πετύχετε και αν πετύχετε, θα κερδίσουμε εμείς χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, κάποιος ξεκινά, για να κάνει κάποιος επιχείρηση και να κερδίσει χρήματα, δεν θέλει κάτι παραπάνω για να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα από 336 δολάρια το χρόνο. Μπορεί να είναι απλός καταναλωτής ή μπορεί να αποφασίσει να κάνει και συστάσεις και να κερδίσει χρήματα.
με τα ίδια $336 έχει πρόσβαση σε εκπτώσεις στο σούπερ μάρκετ, στην ασφάλεια του αυτοκινήτου του, σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Και προφανώς τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια μικρή ή μια μεγάλη επιχείρηση, ένα μικρό ή ένα μεγάλο εισόδημα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας έχει πάει σε πάνω από 25 χώρες. Πρόσφατα ξεκίνησε κάτι τεράστιο. Συμβλήθηκαν με τη μία στην Αμερική, που ήταν μια αγορά μη ανεπτυγμένη, 350.000 επιχειρήσεις στην Αμερική και άλλες 350.000 επιχειρήσεις, κυρίως ξενοδοχεία, παγκοσμίως. Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία αυτό το πρόγραμμα να μην το δούμε μόνο τοπικά, που οι άνθρωποι που φτάσαν τα επίπεδα που σας έδειξα πριν τοπικά το είδανε και κυρίως τοπικά αναπτυχθήκανε. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πάμε αυτή την ιδέα σε όλο τον πλανήτη. Να είμαστε πρώτοι από τις ελάχιστες φορές που Έλληνες θα είμαστε πρωτοπόροι κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον πλανήτη με μια ιδέα που είναι όντως στην κόψη του ξηραφιού, της τεχνολογίας, των εξελίξεων κτλ. Τώρα εμείς πρέπει, κλείνοντας, να αποφασίσουμε ως καταναλωτές καταρχήν, αν θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο στα χέρια μας και αν θέλουμε να επιβραβεύσουμε τις επιχειρήσεις που μας φέρονται με σεβασμό ή αν θα συνεχίσουμε σαν καταναλωτές να φερόμαστε παθητικά επιβραβεύοντας τους ανθρώπους ή τις επιχειρήσεις που ανεβάζουν τις τιμές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μας. Η σωστή απάντηση είναι το α, να ξέρετε. Και ως άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την τεράστια ευκαιρία που δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους και να κερδίσουν πελάτες που τους αξίζουν, στη μέση οικογένεια, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου, να γλιτώσουν χρήματα από το νοικοκυριό τους και τη δυνατότητα σε όποιον είναι φιλόδοξος και θέλει να δημιουργήσει ένα εισόδημα σε εμάς, σε άλλους ανθρώπους κτλ., να δημιουργήσουν ένα μικρό ή μεσαίο ή μεγάλο εισόδημα. Η απόφαση προφανώς είναι δικιά σας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε και να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ήσασταν εξαιρετικοί. Ένα θερμό χειροκρότημα στον εαυτό σας. Γεια χαρά.